εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθον, ή να ημί βλέποντες βλέπωση, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Θα ακούσουμε αύριο, αγαπητοί αδελφοί, στο Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής του Τυφλού. Και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπετσιανίνο έχει μία διδαχή εις την Κυριακή του Τυφλού για την έπαρση και την ταπεινοφροσύνη. Και λέγει τα εξής. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την θεραπεία του εκγενετής τυφλού, είπε, ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχθούν τυφλοί. Εγώ εις κρίμα εις τον κόσμο του τον ήρθα, ή να οι μη βλέποντες βλέπωση, και οι βλέποντες τυφλοί γίνονται. Αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν να αποδειχθούν τυφλοί, και αυτοί που δεν βλέπουν, επειδή έχουν καλή προαίρεση και αναζητούν την αλήθεια, αυτοί να βρουν το φως τους. Ο Κύριος είναι πάντα σημείο αντιλεγόμενο. Στους καλοδιάθετους γίνεται το φως και στους κακοδιάθετους και τους αμετανόητους τους αποδεικνύει το σκότος τους. Τέτοια λόγια που είπε ο Χριστός μας δεν μπορούσαν, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, να αφήσουν αδιάφορους τους υπερήφανους, σοφούς εντός εισαγωγικών και δικαίους εντός εισαγωγικών του κόσμου τούτου, όπως ήταν οι Φαρισαίοι. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Ήταν μια ομάδα δίθεν ευσεβών, οι οποίοι είχαν αρχίσει να εμφανίζονται γύρω στο 150 π.Χ. και διέδιδαν διδασκαλίες ανθρώπινες, οι οποίες έλεγαν ότι ήταν ανώτερες από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν οι διδασκαλίες αυτές του Ραβίνου, διδασκαλίες που φόρτωναν φορτία βαρία, δυσβάστακτα στους ανθρώπους, όπως είπε ο Κύριος αυτούς. Και γι' αυτό ο Κύριος συγκρούστηκε με αυτούς, γιατί ο Θεός δεν έδωσε τέτοιες εντολές. Ο Θεός έδωσε τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί πρόσθεταν ή υποκαθιστούσαν τις εντολές του Θεού με δικές τους ψευτοεντολές και ψευτοδιδασκαλίες, οι οποίες καταταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους. Αυτοί δυστυχώς οι άνθρωποι είχαν μεγάλη έπαρση και σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι διέστρεψαν και τον λαό και σήμερα κατήντησαν οι Εβραίοι να μην έχουν τον αληθινό Θεό, να έχουν το Ταλμούδ, τις διδασκαλίες δηλαδή αυτών, το Ραβίνο και ακόμα χειρότερα διδασκαλίες αναμειγμένες με μαγεία, τη θρησκεία της Καμπάλα. Και σήμερα ο σιωνισμός ουσιαστικά είναι αυτός που ακολουθεί αυτές τις διδασκαλίες της Καμπάλα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά σατανολατρία. Αυτά τα λόγια λοιπόν που είπε ο Χριστός τα ελεκτικά, ήρθα για να βλέπουν αυτοί που δεν βλέπουν και αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν να αποδειχθούν ότι είναι τυφλοί, αυτά τους κέντρισαν, τους ηλέκτρισαν, τους έφυξαν. Αντέδρασαν λοιπόν με μια ερώτηση που εκφράζει την αγανάκτηση και την έπαρσή τους, αλλά συνάμω και τη χλεβατιστική τους διάθεση και το φθόνο τους και την περιφρόνησή τους προς τον Χριστό. Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί, ρωτάνε. Και στην απάντηση του Κυρίου καθρεφτίζεται η ψυχική κατάσταση των Φαρισαίων, η οποία προκάλεσε την ερώτησή τους. Αν ήσασταν τυφλοί, δεν θα ήσασταν ενοχοί. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει. Αν είσαστε ταπεινόχρονες δηλαδή και παραδεχόσαστε την ύφλωσή σας και αναζητούσατε το φως, θα το βλέπατε, θα το βρίσκατε και θα απαλλασσόσασταν από την ενοχή. Τώρα όμως επειδή νομίζετε ότι βλέπετε και δεν έχετε ανάγκη, νομίζετε ότι δεν έχετε ανάγκη διδασκαλίας, γι' αυτό και δεν βλέπετε το φως, παραμένετε στους σκότους και η ενοχή σας παραμένει πάνω σας.
Πόσο φοβερή ασθένεια της ψυχής είναι η έπαρση, η υπερηφάνεια. Στα ανθρώπινα έργα στερεί από τον υπερόπτη τη βοήθεια και τη συμβολή και τη συμβουλή του πλησίου. Ο υπερόπτης, ο υπερήφανος, ο επιρμένος δεν καταδέχεται να ζητήσει συμβουλή, να ερωτήσει, νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Στο έργο του Θεού πάλι, στο έργο της σωτηρίας, η έπαρση στέρισε από τους αλαζόνες φαρισαίους της εποχής του Κυρίου, αλλά και από τους φαρισαίους της κάθε εποχής, στερεί η υπερηφάνεια τον πιο πολύτιμο θησαυρό, την Θεία Δωρεά, την Θεία Χάρη, που έφερε από τον ουρανό ο Υιός του Θεού. Του στέρισε και του στερεί τη Θεία Αποκάλυψη και την μακαρία κοινωνία με τον Θεό. Κοινωνία που προϋποθέτει την αποδοχή αυτής της Αποκαλύψεως. Αν ο άνθρωπος δεν αποδεχθεί ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Αναμενόμενος, ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Υιός και Λόγος που πήρε ανθρώπινη φύση για να μας σώσει, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει κοινωνία με τον Θεό. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι ο τρόπος, για μέσω του οποίου θα ενωθείτε με τον Θεό, θα κοινωνήσετε μαζί Του. Θα αποκατασταθεί η διαρριγμένη σχέση που προέκυψε μετά την αποστασία, την αμαρτία των προπατώρων. Στο έργο του Θεού λοιπόν, στο έργο της σωτηρίας, η έπαρση στερεί τον άνθρωπο από την κοινωνία με τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να αποδεχθεί την Θεία Αποκάλυψη, δεν θέλει να πιστέψει. Οι Φαρισαίοι θεωρούσαν ότι ανήκαν στους ανθρώπους που βλέπουν, ότι δηλαδή πίστευαν για τον εαυτό τους ότι είχαν φτάσει στην αληθινή και τέλεια θεογνωσία. Πίστευαν ότι δεν χρειάζονταν περαιτέρω πρόοδο και επομένως δεν είχαν ανάγκη από καμιά σπουδή, από καμιά διδαχή, ότι δεν είχαν ανάγκη να μαθητεύσουν κάπου. Γι' αυτό απέρριπταν τη διδασκαλία για τον Θεό, που τους την παρέδιδε άμεσα ο ίδιος. Είναι φοβερή η κατάσταση αυτή της υπερηφάνειας, της επάρσεως και μάλιστα η υπερηφάνεια του νου, η οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την υπερηφάνεια της θελήσεως. Η υπερηφάνεια της θελήσεως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, όντας φανερή στο νου του, εύκολα θα μπορέσει κάποτε να γιατρευτεί. Αντίθετα, ο νους εκείνο που έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από την κρίση των άλλων, από ποιο θα γιατρευτεί και πώς θα μπορέσει να υποταχθεί στην κρίση των άλλων? Αυτός που δεν την θεωρεί τόσο καλή όσο τη δική του, σαν τη δική του, δεν βλέπει καμιά άλλη κρίση σωστή. Επομένως, ρέπει να αντιστέκεται γρήγορα και ακραία στην επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού. Και ο άνθρωπος πρέπει γρήγορα να αντιστέκεται στην επικίνδυνη αυτή υπερηφάνεια πριν διαπεράσει τον μυαλό των οστών του. Όση μεγαλύτερη ιδέα, λέει πάλι ο Νικόδημος, και τιμή έχουμε για τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο παρακινούμαστε να κατακρίνουμε και να καταφρώνουμε τους άλλους, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε μακριά από εκείνες τις ατέλειες και τα λατώματα που νομίζουμε ότι έχουν εκείνοι. Και ο διάβολος, βλέποντας μέσα μας μια τόσο κακή διάθεση, μας κρατά ξάγρυπνους, ώστε να βλέπουμε και να εξετάζουμε και να μεγαλοποιούμε τα ελαττώματα των άλλων. Θα πρέπει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά να αγωνιστεί εναντίον αυτού του φοβερού πάθους, του πάθους της υπερηφάνειας, της επάρσεως. Τίποτα, λέει ο Ισόστομος, δεν αποξενώνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από τη φιλανθρωπία του Θεού και τον παραδίδει στο πλήρη της κολάσεως, όσο η τυραννία της αρρωστημένης υπερηφάνειας. Όταν αυτή υπάρχει μέσα μας, είμαστε ρυπαροί,
έστω και αν έχουμε άλλες αρετές, όπως αγνία, αγνότητα δηλαδή, νηστεία, ελεημοσύνη, προσευχή. Γιατί λέει η Γραφή, είναι ακάθαρτος στα μάτια του Κυρίου, κάθε υπερήφανος, ακάθαρτος παρά του Κυρίου πας υψηλοκάρδιος. Τίποτα δεν οδηγεί τόσο πολύ στην έπαση ή στην υπερηφάνεια και δεν αποχωρίζει τον άνθρωπο από τους άλλους, όσο το να νομίζει ότι είναι αυτάρκης και ότι δεν έχει ανάγκη από κανένα. Αυτή ακριβώς ήταν η ασθένεια των γραμματέων και των χαρισαίων, αλλά και των συγχρόνων που έχουν το ίδιο φρόνημα. Ο βασιλέας Ηρώδης, λέει ο Ιωστόμος, μιλούσε στον λαό, και το πλήθος φώναζε, αυτή η φωνή είναι του Θεού, όχι ανθρώπινη. Και αμέσως άγγελος Κυρίου τον πάταξε, τον χτύπησε τον Ηρώδη. Αναφέρεται το περιστατικό στις πράξεις των Αποστόλων, ενώ μιλούσε σε ένα απέραντο πλήθος. Άρχισαν να τον τρώνε τα σκουλίκια και ξεψύχησε. Αμέσως η Θεία Τιμωρία τον επισκέφθηκε. Γιατί? Για την υπερηφάνειά του. Μα γιατί? Τι έφταιγε εκείνος επειδή ο λαός φώναζε και τον επιφημούσε? Διότι αποδέχθηκε μέσα του την επιφημία και θεώρησε τον εαυτό του άξιο μια τέτοια κολακία. Από αυτό διδάσκονται κυρίως όσοι κολακεύουν ανόητα. Μακάρι όλοι να διδασκόμαστε και ποτέ να μην αποδίδουμε δόξα στον εαυτό μας και τρέφουμε την υπερηφάνεια. Με την υπερηφάνεια, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε το σταυρό του, με την υπερηφάνεια κάνουμε τον εαυτό μας δυστυχισμένο, επειδή τον απογυμνώνουμε από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Αλλά στενοχωρούμε και τον Θεό που πονάει, γιατί μας βλέπει δυστυχισμένος. Γιατί ενώ έχει άφθονα πρώτη να μας δωρήσει, δεν μας τα δίνει για να μην μας βλάψει. Γιατί τι γίνεται? Αν μας δώσει κάποιο χάρισμα, βλέπουμε τους άλλους σαν ερμήνια και τους πληγώνουμε με την υπερήφανη συμπεριφορά μας. Αν δεν μας δώσει, απελπιζόμαστε. Οπότε και ο Θεός λέει, αν τους δώσω κάποιο χάρισμα, υπερηφανεύονται. Βλάπτουν τον εαυτό τους και στους άλλους φέρονται με ανέδεια. Αν δεν τους δώσω, είναι ταλέπορο, βασανισμένοι. Και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Όποιος, όπως μια τρυπούλα στην κονσέρβα, είναι σε θέση να την βρωμήσει γιατί παίρνει αέρα, έτσι και ένας υπερήφανος λογισμός. Εάν περάσει στο κεφάλι μας, λέει Άγιος Παΐσιος, παίρνει αέρα και αχρηστεύονται οι αρετές μας. Μια μόνο ιδέα για τον εαυτό μας εμποδίζει όλες τις θείες ιδέες του Θεού να μας πλησιάσουν. Ο πολύ υπερήφανος, όταν είναι ιδίως και θυμώδης, όχι μόνο δεν ωφελείται από τον ταπεινό, αλλά γίνεται τις περισσότερες φορές πιο ανεπής, ενώ ο διάβολος μπροστά στον ταπεινό εξαφανίζεται. Οι επιρμένοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν αρετές, αλλά είχαν και υπερηφάνεια. Και αυτό ακριβώς βρώμιζε όλο το εσωτερικό τους. Ενώ σφάλεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και σου κάνω παρατήρηση, πας να δικαιολογηθείς. Πώς να φτάσεις στην κατάσταση να παίρνεις πάνω σου το σφάλμα όταν δεν σφάλεις και σε κατηγορούν? Εκεί πρέπει να φτάσουμε, να μην φταίμε και να παίρνουμε πάνω μας το σφάλμα των άλλων. Εμείς όχι μόνο αυτό, αλλά δικαιολογούμαστε ενώ ήδη ξέρουμε ότι έχουμε σφάλει. Ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που δικαιολογεί τον εαυτό του, όταν του κάνει μια παρατήρηση, εξοντώνει συνέχεια την ταπείνωση. Ενώ ο άνθρωπος που ρίχνει όλο το βάρος πάνω του για κάποιο σφάλμα του, ταπεινώνεται και τον λούζει η χάρη του Θεού. Ευκολότερα κάμπτεται ο διάβολος παρά ο υπερήφανος. Γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις αν ταπεινωθείς. Ενώ τον υπερήφανο, ακόμα και να ταπεινωθείς και να του ζητήσεις συγγνώμη, δεν τον κάμπτεις. Θα σου πει υποκρίνηση. Ο άνθρωπος που έχει υπερηφάνεια δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του. Αυτό ακριβώς είχαν πάθει και οι υπερήφανοι φαρισαίοι.
αγνωρίσει, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τον εαυτό του άνθρωπος, θα φύγει η περηφάνεια. Η αναγνώριση είναι το πάν. Λείπει η αναγνώριση, γι' αυτό λείπει η ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπατσιανίνου, στον λόγο του που μελετάμε, θα πει ακριβώς αυτό. Τι είναι, λέει, η ταπεινοφροσύνη? Είναι η ορθή αντίληψη του ανθρώπου για την ανθρώπινη φύση και επομένως η ορθή αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του. Η ταπείνωση είναι ο αληθινός ρεαλισμός. Είναι η πραγματικότητα για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Η αρετή της ταπεινώσεως, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, εναντιώνεται στο πάθος της περηφάνειας, το οποίο εκδηλώνεται με ξεχωριστό τρόπο στο πνεύμα του κάθε ανθρώπου. Όπως η υπερηφάνεια είναι η κατεξοχήν ασθένεια του πνεύματος, έτσι και η ταπείνωση είναι κατεξοχήν κατάσταση ευρωστίας του πνεύματος, μια αγαθή και μακάρια κατάσταση. Στην Αγία Γραφή και στα έργα των Αγίων Πατέρων ονομάζεται συχνά και ταπεινοφροσύνη. Τι είναι ταπεινοφροσύνη? Είναι η ορθή αντίληψη του ανθρώπου για την ανθρώπινη φύση και επομένως η ορθή αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του. Το ταπεινό φρόνημα, το να φρονούμε ταπεινά για τον εαυτό μας, το να φρονούμε ότι είμαστε το οδέν, τότε αληθινά γνωρίζουμε τον εαυτό μας, όταν φτάσουμε στην γνώση ότι είμαστε το τίποτα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο άνθρωπος που έφτασε να πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι το τίποτα, αυτός έχει φτάσει στην αληθινή αυτογνωσία. Το άμεσο αποτέλεσμα της ταπεινώσεως ή ταπεινοφροσύνης ως ορθής αντιλήψεως για την ανθρώπινη φύση και για τον ίδιο μας τον εαυτό είναι η ειρήνευση της καρδιάς. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, δεν μπορεί να έχει καρδιακή ειρήνη. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ειρηνικός και απέναντι στους συνανθρώπους του και απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στις κάθε λογής περιστάσεις και απέναντι στον Θεό. Είναι ειρηνικός, είναι ειρηνευμένος και με τη γη και με τον ουρανό. Η ταπείνωση έχει πάρει το όνομά της από την ειρήνη που γεννά στην καρδιά μας, την κατάσταση της ηρεμίας, της χαράς και της μακαριότητας που προκαλείται μέσα μας από την αρετή, την ονομάζουμε ταπείνωση. Όταν θέλουμε μαζί με την κατάσταση να δείξουμε και την πηγή της, τότε κάνουμε λόγο για ταπεινοφροσύνη. Ο έχουν ταπεινό φρόνημα, που αυτός που φρονεί ταπεινά για τον εαυτό του, αυτός θα είναι στην αληθινή ειρήνη της καρδιάς. Μη σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ότι ο ορισμός που δώσαμε στην ταπεινοφροσύνη, περιγράφοντάς την ως την ορθή αντίληψη του ανθρώπου για την ανθρώπινη φύση γενικά και για τον εαυτό του ειδικά, είναι αυθαίρετος. Ο ίδιος ο Κύριος την όρισε έτσι, λέγοντας: «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Τι είναι αυτή η ελευθερία? Η πνευματική ελευθερία που παρέχεται από την αλήθεια. Αν όχι η ευλογημένη ειρήνη της καρδιάς. Αν όχι η Αγία Ταπείνωση. Αν όχι η Ευαγγελική Ταπεινοφροσύνη. Ο αληθινά ταπεινός είναι αληθινά ελεύθερος. Και ο αληθινά ελεύθερος είναι αυτός που έχει γνωρίσει την αλήθεια. Την αλήθεια για τον Θεό ή για τον εαυτό του. Η Θεία Αλήθεια, η Αυτοαλήθεια είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτός είπε: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτός διακήρυξε: «Μάθετε από μένα, από την Θεία Αλήθεια, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής μου. Η ταπεινοφροσύνη είναι τρόπος σκέψεως του ανθρώπου εμπνευσμένος από τη Θεία Αλήθεια. Το στόμα του ταπεινόφρονα λέει την αλήθεια.
Σημειώνει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Η έπαρση είναι θλιβερή και ολέθρια αυταπάτη. Είναι θανάσιμη πλάνη με την οποία η τυφλωμένη ανθρώπινη φύση ξεγελά τον εαυτό της και ξεγελιέται από τους δαίμονες. Ας αγωνιστούμε να αποκτήσουμε την αληθινή και γνήσια ταπεινοφροσύνη και να αποφύγουμε την έπαρση. Λέγει ο Κύριος ότι ο αληθινά ταπεινός είναι ο μεγαλύτερος όλων. Ο γαρ μικρότερος εν πάσιν ημίν υπάρχουν ούτως εστί μέγας. Εκείνος που ταπεινώνεται και φέρεται ως μικρότερος μεταξύ όλων σας, αυτός θα είναι μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι λέει το Πνεύμα του Άγιου την ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν. Γιατί στο ταπεινοφροσύνης να θεωρεί ο ένας τον άλλο ανώτερο από τον εαυτό του και να τον τιμά και να τον σέβεται. Να αγωνιζόμαστε όχι να υπερκεράσουμε τους άλλους, να κυριαρχήσουμε τους άλλους, αλλά να υποτεχθούμε, να φαινόμαστε κατώτεροι, να βάζουμε τους άλλους μπροστά και πάνω. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα της όση, λέγει πάλι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος είναι πλησίον, συμπαραστάτης και βοηθός σε όλους εκείνους που είναι συντετριμένοι ψυχικώς, είναι ταπεινωμένοι, έχουν καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη και θα σώσει εκείνους που έχουν αποκτήσει το ταπεινό φρόνημα. Αυτό ας επιδιώξουμε όλοι μας. Αυτό είναι το σημάδι της αληθινής πνευματικής προόδου και αυτό είναι το μέσο για να επιτύχουμε την αληθινή καρδιακή ειρήνη. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε ανάβαση στις ψυχές σας, μας λέει ο Κύριος. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νέν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.